Η πολιτική σας είναι δεδομένη και με την ευκαιρία της συζήτησης του αντεργατικού τερατουργήματος, ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης, πακτολός δισεκατομμυρίων ευρώ και ιδιωτικοποίησης για να ταξιδεύουν όλο και πιο ψηλά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και όταν μειώνονται τα κέρδη, τότε υπάρχει ο κρατικός προϋπολογισμός, λεφτά του λαού, για να μπουκώνεται τους ομίλους, για να πλήρωση απολειών, οικονομική ενίσχυση, απαλλαγές από τις αιτήσεις δόσεις παραχώρησης και συμψηφισμούς που περιέχονται στο παρόν νομοσχέδιο σύμβαση. Όταν έχουν όμως τρελά κέρδη, δεν τους ζητάτε τίποτα. Βέβαια, απαλλαγές και συμψηφισμούς δεν κάνετε σε λαϊκά νοικοκυριά. Αντίθετα, τους έχετε στους μακρύς καταλόγους με τους χιλιάδες πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί είναι ότι η βασική προϋπόθεση για την καπιταλιστική ανάπτυξη και στους κλάδους της διαχείρισης υποδομών των αερομεταφορών και η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τα ωράρια λάστιχο, η εναλλαγή κακοπληρωμένης εργασίας και ανεργίας είναι στη διάθεσή τους. Όπως δεν μπορεί να κρυφτεί και το γεγονός ότι το άνοιγμα του τουρισμού γίνεται και φέτος με τα γνωστά πρωτόκολλα του κεφαλαίου που δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για εργαζόμενους, επισκέπτες, κατοίκους τουριστικών περιοχών και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Fraport μετά την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είχε ως καύσιμο το χαμηλό αντίτιμο για την παραχώρηση, τους χαμηλούς μισθούς και τα τσακισμένα δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών που υλοποίησαν αυτά τα έργα. Αλλά και νέα πακέτα άμεσης και έμεσης χρηματοδότησης που πληρώνει ο λαός, όπως η προκλητική απαλλαγή του ομίλου από το αντίτιμο παραχώρησης για το διάστημα 3 και ίσως 4 χρόνων με την αιτιολογία της πανδημίας. Αλλά και σε περίοδο πανδημίας και χασούρας κερδών αποζημιώνεται πλούσιο πάροχα τους ομίλους, όχι μόνο τη Fraport, ακτοπλώους εφοπλιστές, Αιτζία και άλλους. Και την ίδια στιγμή φροντίζεται τα έξοδά τους σχεδόν να μηδανίζονται, αφού εργαζόμενοι βγαίνουν σε αναστολή και δεν σας νοιάζει και το πώς θα ζήσουν. Αυτοί οι εργαζόμενοι που μειώνεται ο μισθός τους ή η σύμβασή τους τελειώνει πολύ νωρίτερα και δεν ανανεώνεται. Βέβαια, όλα αυτά τα έχουμε και σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Γίνονται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος ύψους 440 εκατομμυρίων για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων διαχείρισης από τη Fraport Greece, η οποία έχει βάλει στο χέρι μια σειρά από σημαντικές πύλες της χώρας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Περίπου 1.700 πυροσβέστες είναι εκτός επιχειριακού σχεδιασμού, ακόμα και αντιπυρική περίοδο, καθώς τελεχώνουν τις υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων της Fraport και του Ελευθέριου Βενζέλους και των ιδιωτικών αξώνων και αλλού. Και βέβαια, χιλιάδες εργαζόμενοι στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι ακόμα σε αναστολή. Είναι κυρίως σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης που με συμβάσεις εργασίας που αποτελούν ομοιρία για τους εργαζόμενους, δουλεύουν χρόνια στα αεροδρόμια, είτε στα περιφερειακά όλης της χώρας, είτε στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών και τώρα είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Κάτι που αποδεικνύεται άλλωστε και από τις μισθοδοσίες των εργαζομένων, αλλά και την ασφαλιστική τους ενημερότητα. Και όμως αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν μείνει εκτός από οποιοδήποτε μηχανισμό στήριξης. Αλήθεια, πώς
διασφαλίζεται το εισόδημα όλων αυτών των εργαζομένων που μέχρι τώρα βρίσκονται χωρίς κανένα εισόδημα, αφού όσοι ήταν στο Ταμείο Ανεργίας η επιδότησή τους έληξε, δεν έχουν εργαστεί καθόλου αυτή τη χρονιά. Πάντα μιλάω για τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά, είτε από το Μάρτιο του 2020 και έπειτα, ενώ δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό στήριξης. Και γιατί δεν διασφαλίζεται τουλάχιστον η ασφαλιστική τους κάλυψη με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Μήπως γι' αυτό έχετε αρνηθεί όλες οι κυβερνήσεις να γίνουν αυτοί οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, αφού έχουν τουλάχιστον μια 15ετία δουλειάς και καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες σε αυτές τις εταιρείες? Ούτε φροντίσατε να τους εντάξετε ότι ανήκουν και συντρέχει γεγονός ευθύνης δημοσίου, ώστε να κριθούν άκυρες οι απολύσεις αυτών των εργαζομένων που εργάζονται με αυτούς τους όρους και έγιναν μέσα στο Μάρτιο, δηλαδή με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κάτι που αποδεικνύεται, όπως είπα και πριν, και από τις μισθοδοσίες αλλά και από τα ένσημά τους, ώστε και αυτοί οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Μιλάω πάντα για τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Αντί γι' αυτό, φροντίσατε αποκλειστικά μόνο να ενισχύσετε οικονομικά και προνομιακά τους ομίλους, όπως εδώ στην περίπτωσή μας τη Fraport, και γι' αυτό και εμείς καταψηφίζουμε, όπως βεβαίως καταψηφίσαμε και την παραχώρηση. Ευχαριστώ.